Με την καλημέρα μας στον υπουργό, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Παπαθανάση. Τι κάνετε, Υπουργέ? Καλημέρα σας, κυρία Καντώνα, κύριε Σιωμόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Η ελπίδα είναι εδώ, μόλις την δείξατε, το εμβόλιο έφτασε. Να πούμε και χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας που γιορτάζουν σήμερα. Ο Μανώλης, η Μανολία. Χρόνια πολλά σε όλους. Χαιρόμαστε που σας έχουμε για άλλη μια φορά, Υπουργέ. Να αποκαλύψω κάτι, Υπουργέ. Δεν έχουμε συνεννοηθεί τη γραβάτα. Είμαστε σήμερα σαν αδερφάκια είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει ομοχρωμία. Είναι και οι μέρες. Είναι η γραβάτα της γιορτής. Είναι κάποια ανοιχτόχρωμη γραβάτα. Γι' αυτό μην παρεξηγηθούμε ότι έχουμε συνεννοηθεί για τη γραβάτα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλουμε να πούμε σχόλιο για το εμβόλιο και να μας πείτε βέβαια και πότε θα πάτε κι εσείς να εμβολιαστείτε. Θα πάω αμέσως όταν ειδοποιηθώ ότι πρέπει να πάω να εμβολιαστώ. Την ίδια στιγμή που με καλέσουν να πάω, θα είμαι εκεί για να εμβολιαστώ. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένας προγραμματισμός στην κυβέρνηση. Έχουν ανακοινωθεί, όπως δείξατε, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, που είναι από τους πρώτους που θα εμβολιαστούν. Στη συνέχεια θα καλέσουν και εμάς τους υπολείπους. Όταν λοιπόν μας καλέσουν, αμέσως θα πάω να εμβολιαστώ. Δεν έχετε ακούσει κάποιον συνάδελφό σας να έχει τίποτα ενδιασμούς, τίποτα ανησυχίες κτλ. Να μην θέλει? Όχι, από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει κανένας συνάδελφος που έχει πει ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί. Όλοι από ό,τι γνωρίζω θέλουν να εμβολιαστούν. Μάλιστα, λέω, αγωνιούν και θέλουν να εμβολιαστούν, διότι όλοι, όλες και όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε, διότι αυτό θα μας φέρει και θα μας δώσει τη ζωή μας πίσω. Θα ξεκινήσουμε πάλι από εκεί που αφήσαμε ένα κομμάτι της ζωής μας και που μείναμε ασφαλείς, μείναμε στο σπίτι, ναι, για να μπορέσουμε και να επανακινήσουμε την οικονομία. Πρώτα υγεία, μετά οικονομία, αλλά πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα. Για να πάμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, επειδή εσείς έχετε αυτή την εξειδίκευση στο θέμα της οικονομίας, για την αγορά. Πώς κινήθηκε η αγορά τώρα τα Χριστούγεννα, κύριε Υπουργέ, και τι θα περιμένουμε για τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες? Καταρχάς να πούμε ότι θα πάμε έτσι όπως πάμε έως τις 7 του μηνός. Οι ειδικοί επιστήμονες παρακολουθούν όλη την εξέλιξη και τη διασπορά του ιού. Επομένως δεν τίθεται θέμα κάτι διαφορετικό να ανοίξει. Βεβαίως γνωρίζετε ότι έχει επιτραπεί το κυνήγι και το ψάρεμα έως τις 7 του μηνός. 2 άτομα εντός της περιφερειακής ενότητας. Καλά, μεταξύ μας, Υπουργέ, εγώ την πρώτη στιγμή μου έκανε εντύπωση γιατί το απαγορεύσατε και το κυνήγι και το ψάρεμα. Δεν είχε λογική, αλλά εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που μετά από λίγο καιρό καταλάβετε το λάθος. Προσωπική μου άποψη. Κοιτάξτε, κύριε Σιωμόπουλε, μέσα σε αυτή την κρίση η λογική πρέπει να ακούει τους ειδικούς επιστήμονες και έτσι όπως βλέπουν τα πράγματα και τα μετρούν. Δεν μπορούμε να βάλουμε, αν θέλετε, τεχνοκρατικά κριτήρια ότι γιατί δεν άνοιξε ή γιατί άνοιξε. Οι ειδικοί επιστήμονες μετρούν και λένε δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερη κινητικότητα, αυτό μπορούμε να αντέξουμε. Επομένως τώρα να πούμε για την αγορά. Η αγορά λειτουργήσε, σαφώς δεν λειτουργήσε όπως θα λειτουργούσε με τα φυσικά καταστήματα, αλλά έχει προστεθεί ένας σημαντικός τζίρος. Το click away δούλεψε, ιδιαίτερα βεβαίως για τα καταστήματα που ήταν πιο οργανωμένα. Έφερε λοιπόν έναν τζίρο που έχουμε μετρήσει ως τώρα περίπου το 35% του τζίρου του περσινού για τα οργανωμένα καταστήματα, εκ του οποίου το 70% αυτού του τζίρου προήλθε από το click away, παράδοση εκτός. Επομένως λειτουργήσε θα έλεγα ικανοποιητικά. Σαφώς δεν λειτουργήσε όπως θα λειτουργούσε το φυσικό κατάστημα. Άλλη εμπειρία του καταναλωτή να μπαίνει στο φυσικό κατάστημα και να ψωνίζει και άλλη να παίρνει το προϊόν που θα έξω από το κατάστημα. Μας είπατε ότι το υπάρχον καθεστώς θα το έχουμε έτσι όπως το γνωρίζουμε τώρα μέχρι τις 7 του μήνα τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εάν ακολουθήσουμε αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, που συγκρατημένα τα κρούσματα έχουν αρχίσει σταδιακά να πέφτουν, θεωρείτε ότι θα πάμε σε ένα μοντέλο ενδεχομένως λειτουργίας του εμπορίου με ζώνες? Μπορεί να πάμε σε ένα μοντέλο λειτουργίας του εμπορίου που να κλείνεται κάποιο ραντεβού και να μπορεί να υπάρχει και παρουσία μέσα στο κατάστημα? Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι σχέδιο έχετε, ποιο είναι το πλάνο στο Υπουργείο σας? Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, κυρία Καντώνα, από σήμερα στις 7 του μηνός μεσολαβούν περίπου 11-12 ημέρες. Αντιλαμβάνεστε, αυτό θα αποτυπώσει και την κινητικότητα, γιατί είχαμε μια αυξημένη κινητικότητα τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω ότι όλοι το παρατηρήσαμε. Θα μετρηθεί λοιπόν αυτό, θα δούμε τι επίπτωση έχει και στη συνέχεια
οι ειδικοί επιστήμονες θα δώσουν την επιστημονική τους γνώση και άποψη στον Πρωθυπουργό και αυτός θα λάβει τις αποφάσεις. Σίγουρα έχετε όμως εκπονήσει, Υπουργέ, κάποιο πλάνο. Έχετε εκπονήσει το καλό πλάνο και σίγουρα έχετε εκπονήσει και το κακό. Υπάρχουν πληροφορίες για κάτι τέτοιο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πάντα έχει σχέδια το πώς θα λειτουργήσει το κάθε τι. Αλλά εάν δεν μας δώσουν οι ειδικοί επιστήμονες τη δυνατότητα τη κινητικότητα που μπορούμε να βάλουμε μέσα στην οικονομία, δεν μπορούμε να προτείνουμε στο τέλος τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν λίγο υπομονή. Γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα δυναμικά εξελισσόμενο γεγονός και μερικές φορές τη στιγμή που λέμε ότι όλα πάνε καλά, μπορεί να μην πάνε καλά. Επομένως, καλό είναι να περιμένουμε για να λέμε και στους συμπολίτες μας αυτό το οποίο πρέπει να ακούσουν και να μην λέμε άρα πράγματα. Άρα δεν το αποκλείεται το κομμάτι το να ανοίξει η αγορά με ζώνες ή περιφέρειες. Δεν το αποκλείεται, απλώς περιμένετε να δείτε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Δεν μπορώ να σας πω οτιδήποτε, διότι δεν γνωρίζουμε τι θα συμβαίνει σε 10 μέρες με 11 μέρες από το επόμενο. Δεν μπορώ να απαντήσω. Άρα η τήρηση των μέτρων αυτές τις μέρες επί της ουσίας θα κρίνει και το αν θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα από την πρωτοχρονιά και μετά. Σαφώς, το είπαμε αυτό, ότι το πώς θα κινηθούμε τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα λοιπόν υπήρχε συμμόρφωση. Νομίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μας λειτουργήσαν πολύ ομαλά, δεν υπήρχαν εξαιρετικές καταστάσεις. Επομένως θα συνεχίσουμε έτσι. Όπως είπα, είμαστε πολλές μέρες μακριά από τις 7 του μηνός και πολλά μπορούν να συμβούν. Τώρα, το ζητούμενο όμως, κύριε Υπουργέ, είναι αυτή η οικονομία η οποία δεν προχωράει όπως θα θέλαμε όλοι. Χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται βοήθεια. Ρωτάνε λοιπόν τα μικρομάγαζα, οι εστιατόρες, ποια μέτρα ετοιμάζετε να φέρετε ώστε να πάρουν μια ανάσα, γιατί με το 35% δεν σώνεται του περσινού τζίρου. Όχι ακριβώς έτσι. Όπως το είπατε, θα συνεχίσουμε τα μέτρα. Έρχεται η επιστρεπτέα προκαταβολή. Νομίζω θα δώσει μια δύναμη, αν θέλετε, σε κάποιους να συνεχίσουν. Εδώ θα ληφθεί υπόψη η μείωση του τζίρου και του Δεκεμβρίου. Και να θυμίσουμε ότι ανεξαρτήτως αν λειτουργήσαν τα καταστήματα με το click away, νοούνται ότι είναι καταστήματα κλειστά με κρατική εντολή. Επομένως, λαμβάνουν όλα τα μέτρα που δίδει η πολιτεία σε καταστήματα επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή. Κάνετε όμως ένα κόλπο, με επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω έτσι. Δηλαδή τι, αν για παράδειγμα εγώ ως επαγγελματίας είχα πάρει 2.000 ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή 4, θα αντιλάβετε υπόψη για την επιστρεπτέα 5, ενώ μέχρι τώρα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, είναι ένας κανόνας ο οποίος λαμβάνει υπόψη όλη την εικόνα, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη όλο το τζίρο για να μπορέσουμε να αποδώσουμε, αν θέλετε, πιο σωστά σε αυτόν που πρέπει μεγαλύτερο ποσό και σε αυτόν που έχει λάβει ή που έχει αυξημένο τζίρο μικρότερο ποσό. Επομένως, όλα λαμβάνονται μέσα υπόψη στον αργόριθμο αυτό. Άρα θα είναι και λιγότερα τα χρήματα. Το λέω, κύριε Υπουργέ, γιατί κάποιοι που πήραν τα διχίλιαρα ή τα χιλιάρικα τώρα με την επιστρεπτέα 4 θα περιμένουν και το Γενάρη που θα κάνουν αίτηση γιατί έχουν μειωμένο τζίρο να πάρουν τα ίδια λεφτά. Δεν θα πάρετε τα ίδια λεφτά, διότι θα γίνει συμψηφισμός με αυτά που πήρατε τον Δεκέμβριο. Καλά το έχουμε καταλάβει. Πάντως υπάρχει το ελάχιστο. Έχει υποθεί ότι υπάρχει το ελάχιστο ποσό που θα λάβουν όλοι. Από εκεί και πέρα θα ληφθούν όλα υπόψη στον αλγόριθμο που θα λειτουργήσει για την πέμπτη επιστρεπτέα προκαταβολή. Τώρα τα εστιατόρια. Να θυμίσουμε βεβαίως το 50% είναι μη επιστρεπταίο. Ναι. Και πάλι. Τώρα κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε έτσι, με τα δεδομένα που έχετε μέχρι στιγμής, υπάρχει ορίζοντας για το πότε θα ανοίξουν τα εστιατόρια τουλάχιστον με αυστηρά μέτρα ή ακόμα αυτό δεν είστε σε θέση να το γνωρίζετε? Είναι πολύ δύσκολο να το πει κάποιος αυτό, κυρία Γκαντώνα. Γνωρίζετε ότι ο ιός ήταν πολύ επιθετικός. Ξαφνικά έκλεισε και η Αγγλία, η Γερμανία με το ισχυρότερο σύστημα υγείας ως τις 10 του μηνός. Εμείς θα ανακοινώσουμε τι πρόκειται να συμβεί μετά τις 7 του μηνός. Είναι πολύ δύσκολο να ανακοινωθεί το πότε θα ανοίξει η εστίαση. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να το λέμε για να μπορεί να προετοιμάζεται και ο κόσμος. Όλα αυτά εξαρτώνται από την πορεία των εμβολιασμών, από την πορεία των κρουσμάτων, τον αριθμό των εντατικών, των διαθέσιμων εντατικών κλινών και την τάση που έχει διασπορά του ιού. Σύνθετο λοιπόν θέμα, πολύ παραμετρικό και δεν απαντάτε τόσο εύκολα. Για το ΦΠΑ στην εστίαση που ζητάνε οι εστιατόρες να μειωθεί. Και είναι λογικό, γιατί το είναι στο 13 να υπάρχει παράταση. Ο κλάδος είναι εντελώς κλειστός. Αλλά να κοιτάξτε, και στο αυτό 6. Είναι ένα πάγιο αίτημα. Το έχει λάβει υπόψη το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορεί να ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Το σκέφτεστε όμως, το μελετάτε.
Κοιτάξτε, σας είπα, ό,τι έχει ανακοινωθεί, έχει ανακοινωθεί από εδώ και πέρα από το νέο έτος και στο τέλος αυτής της κρίσης θα γίνει ο απολογισμός και ανάλογα τη δυνατότητα του κράτους θα δοθεί η στήριξη στις επιχειρήσεις και στους κλάδους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Υπουργέ, έχουμε μηνύματα από όσους έχουν πάρει την επιστρεπτέα 1, 2, 3, δεν είναι και λίγοι, είναι καμιά 600.000. Για αυτούς σκοπεύετε κάποιο μέρος να μην είναι επιστρεπτέο ή να μπουν σε μια διαδικασία έτσι... ενίσχυσης όπως και η τελευταία. Καταρχάς απέχουμε πολύ από τη στιγμή που πρέπει κάποιος να αρχίσει να επιστρέφει χρήματα. Και αυτό όπως γνωρίζετε είναι το 2022. Μεσολαβεί λοιπόν πολύ μεγάλο διάστημα. Μόλις σας είπα ότι όταν τελειώσει αυτή η κρίση θα γίνει ο απολογισμός και η κυβέρνηση, η πολιτεία το έχει δείξει ότι στέκεται πάντοτε κοντά στους επαγγελματίες προστατεύοντας, θωρακίζοντας αν θέλετε τις θέσεις εργασίας. Διότι ο σκοπός ήταν να έχουμε τη μικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας και το πετύχαμε αυτό. Θα περιμένουμε μέχρι το 2022. Κοιτάξτε, σας είπα ότι πρέπει να τελειώσει η κρίση. Στη συνέχεια, μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που έχουμε, θα ληφθεί μέρημνα για πολλά πράγματα. Δεν είναι λοιπόν, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι να ανακοινώσουμε οτιδήποτε. Κύριε Υπουργέ, αποφάσεις για τα καταστήματα, πότε θα πάρετε? Θέλω να πω, είπαμε και πριν ότι μέχρι 7 Ιανουαρίου πορευόμαστε έτσι. Πότε θα είστε σε θέση να αποφασίσετε για να κάνετε νέες ανακοινώσεις? Προφανώς οι ανακοινώσεις θα γίνουν 2-3 μέρες πριν από τις 7 του μηνός, αφού γίνει η ανάλυση όλου του επιδημιολογικού χάρτη, του οικού φορτίου και όπως σας είπα τον αριθμό των κλινών που είναι διαθέσιμες είναι πολύ παραμετρικό. Επομένως εκείνη τη στιγμή, κοντά στις 7 του μηνός, θα γίνουν οι ανακοινώσεις αφού ληφθούν όλα υπόψη. Το καλύτερο σενάριο πάντως εγώ από αυτά που μας λέτε αυτή την ώρα και έτσι όπως το καταλαβαίνω είναι το καλύτερο σενάριο να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε τώρα με το Click Away. Κοιτάξτε, πάντως το Click Away δούλεψε, θα συνεχίσει να δουλεύει. Να πούμε ότι και την Κυριακή τα καταστήματα προαιρετικά όποιο θέλει μπορεί να λειτουργήσει. Το ίδιο ισχύει και για την επόμενη Κυριακή, 3 του μηνός. Και αυτή την Κυριακή λοιπόν και 3 του μηνός θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, όποια θέλουν να είναι ανοιχτά, έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσει ο κόσμος να ψωνίζει με Click Away παράδοση εκτός και αρχίζει πλέον και ρυθμίζεται κατά κάποιο τρόπο η υπόθεση με τις ταχυμεταφορικές που μετά από τις εκατοντάδες χιλιάδες παραγγελίες που παραδόθηκαν εκτός του καταστήματος αρχίζουν και αυτές να βρίσκουν το βηματισμό τους καθότι οι εκατοντάδες χιλιάδες παραγγελίες είχαν δημιουργήσει αυτή τη στασιμότητα. Λοιπόν, Υπουργέ, κρατάμε ότι υπάρχουν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σκέψεις και για το θέμα της επιστρεπτέας και για το θέμα των καταστημάτων, την ενίσχυση των εστιατορίων. Γιατί κακώς σας είπα ότι αυτά δεν μπορεί να συζητηθούν τώρα. Αυτά θα συζητηθούν, το είπε και ο Πρωθυπουργός, στο τέλος της κρίσης όταν κάνουμε τον απολογισμό. Στηρίξτε τον κόσμο, κύριε Υπουργέ, το έχει ανάγκη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πληρώσουν τις οφειλές τους, τα δάνειά τους. Και δεν θέλουν να πωλήσουν κόσμο. Και με κλειστά μαγαζιά. Δεν θέλουν να πωλήσουν κόσμο. Και με κλειστά μαγαζιά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Κυρίως αυτό που θέλουμε είναι να μην χάσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό θέλουμε. Και εκεί και όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί εκτός από το Ταμείο Οικειοδοσίας είχαν τη ρήτρα μια απόλυσης. Να σας θυμίσω, ακριβώς γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Λοιπόν, Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά.